Καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητές φίλες και φίλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την τόσο σημαντική ημερίδα και χαίρομαι που το πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου μου επέτρεψε να παραστώ και να παρακολουθήσω τις εργασίες. Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή αποδεικνύουν την κρισιμότητα του διαλόγου γύρω από τον κινηματογράφο σε μια εποχή που ο κόσμος αλλάζει. Σήμερα η εικόνα κυριαρχεί γύρω μας περισσότερο παρά ποτέ. Ο κινηματογράφος όμως δεν ταυτίζεται με τον πολιτισμό της εικόνας. Αντίθετα, αποτελεί αντίδοτο στην εύκολη εικόνα, την πρόχειρη καταγραφή, την οπτική ημιμάθεια και στη χειραγώγηση. Μέσα σε μια εποχή κινηματογραφικών αλλαγών και οικονομικής κρίσης, ο ελληνικός κινηματογράφος καταφέρνει να διακριθεί. Υπάρχουν πλέον πολλά παραδείγματα και πολλές περιπτώσεις, πολλοί συντελεστές από διαφορετικά πόστα που αφήνουν κάθε χρόνο το στίγμα τους στις κινηματογραφικές αίθουσες ολόκληρου του κόσμου. Οι ταινίες των Ελλήνων δημιουργών έχουν παγιωθεί πλέον στη συνείδηση του διεθνούς κοινού της 7ης τέχνης ως ξεχωριστές. Η επιλογή της θεματολογίας, η σκηνοθετική άποψη, η ερμηνεία των ηθοποιών και εν γέννη όλοι οι συντελεστές συμβάλλουν στο να ολοκληρωθούν ταινίες που διακρίνονται ανάμεσα σε άλλες με πολύ ευνοϊκότερους όρους παραγωγής, πολύ μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από αυτή που η χώρα μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μπορεί να προσφέρει. Κάτι τέτοιο προκύπτει από την πίστη των Ελλήνων κινηματογραφιστών στο όραμα και τις δυνάμεις τους. Αντίθετα σε όλες τις αντικσότητες, οι Έλληνες δημιουργοί μας δίνουν ένα μάθημα που ξεπερνά τα όρια της τέχνης τους. Ένα μάθημα επιμονής και πίστης στην αναγκαιότητα της δημιουργίας. Αυτή η αφοσίωση, το σκοπό τους καταξιώθηκε μέσα από διεθνείς διακρίσεις και σημαντικές επιτυχίες. Η Ελλάδα σήμερα αντιστέκεται μέσα από τη δημιουργία στο σινεμά και σε όλες τις τέχνες. Στο Υπουργείο Πολιτισμού δουλεύουμε σκληρά όλοι μαζί, αλλά και μέσα από συνέργειες και συνεργασίες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για τον κινηματογράφο, το οποίο να αντιστοιχεί και να στηρίζει την άνθηση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εθνικής κινηματογραφίας σαν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, εργαζόμαστε με συνέπεια, συνέχεια και πνεύμα συνεργασίας για την ενίσχυσή της. Το Νοέμβριο του 2017, ίσως αυτό να μην είναι ευρύτερα γνωστό, αλλά ο προϋπολογισμός για το φετινό έτος έπρεπε να παραμείνει ίδιος με τον την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, ήδη από την προηγούμενη χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενέκρινε την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, κινηθήκαμε προς την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για αναπλήρωση πόρων, οι οποίοι μειώθηκαν μετά την κατάργηση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων των κινηματογραφικών αιθουσών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και αυτή τη χρονιά για να στηρίξουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή η ενίσχυση θα επιτρέψει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου να προχωρήσει στην επιτάχυνση της χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων τα οποία είχαν συσσωρευθεί στο παρελθόν με στόχο την εύρυθμη ανταπόκριση στις ανάγκες της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Παράλληλα, η ενίσχυση αυτή είχε σαν σκοπό να συνδράμει την ανάπτυξη των σημαντικών δράσεων του Hellenic Film Commission στις διεθνείς αγορές. Δράσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την προβολή της Ελλάδας και την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας. Θα σας αναπτύξει το θέμα ευρύτερα μετά η Διευθύντρια. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το πολύ σημαντικό πνεύμα συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Χαιρετίζουμε τον πρόσφατο νόμο για το cash rebate που θα δώσει όθηση στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών στη χώρα μας. Από πλευράς του Υπουργείου εργαζόμαστε εντατικά στα πλαίσια της Δημιουργικής Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση των αδειοδοτήσεων και των τελών χρήσης και κινηματογράφησης και την εναρμόνισή τους με τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Άμεσα την επόμενη εβδομάδα και ολοκληρωμένα μετά το Πάσχα θα έχουμε καταθέσει το πλήρες σχέδιο από την πλευρά του Υπουργείου.
έτσι ώστε να καταστεί η χώρα μας μια film-friendly χώρα για το κινηματογράφο. Θα ήθελα εδώ να πω διευκρινιστικά για όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει πολύ έτσι δυσάρεστα πρόσφατα και σε ένα πολύ κακό timing, σε μια στιγμή που θα έπρεπε όλοι να χαιρόμαστε με τον καινούριο νόμο του Υπουργείου Ψηφιακής. Θεωρώ προσωπικά η γνώμη μου, βεβαίως όπως εκφράστηκα και υπέρ του της κινηματογράφησης στην Ακρόπολη και στην Πλάκα, θεωρώ ότι ήταν μια ατυχής γνωμοδότηση, αυτή η γνωμοδότηση. Ωστόσο, θεωρώ ότι με την παρότρινση της εταιρείας να επαναέλθει με καινούρια πρόταση, που ήδη έχει κάνει την αμέσως επόμενη μέρα, την Τρίτη, στο νέο ΚΑΣ που θα γίνει, πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί με ένα θετικό τρόπο και έτσι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα και πρέπει να γίνει μια χώρα film friendly, να δημιουργήσουμε συνθήκες κατάλληλες, να διευκολύνουμε τις διαδικασίες, να εναρμονιστούμε με ό,τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Συνεχίζοντας, το Υπουργείο στηρίζει λοιπόν έμπρακτα και τις διαδικασίες του Film Commission, αλλά και γενικότερα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στην προσπάθειά του για τη χάραξη αναπτυξιακής κινηματογραφικής πολιτικής και την πολυδιάστατη ενίσχυση της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης από την πλευρά του διοικείται πλέον ορθολογικά, έχοντας ενεργοποιήσει όλες τις θέσεις που προβλέπει ο νόμος και εξελίσσεται σε έναν πολύ ζωντανό οργανισμό με συνεχή παρέμβαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μια από τις πιο δημιουργικές του περιόδους. Φέρνοντας επαφή το ελληνικό με το παγκόσμιο, τους θεατές με τους δημιουργούς, τους καταξιωμένους κινηματογραφιστές με αυτούς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Η εικόνα σήμερα ταξιδεύει με μεγαλύτερες ταχύτητες από ποτέ, ενώ μέσω του διαδικτύου καταφέρνει να φτάσει σε πόλεις χωρίς κινηματογράφους, να αποκτήσει νέους θεατές, να συνομιλήσει με περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερα μέρη. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία βοηθάει από μόνη της την κινηματογραφική αποκέντρωση. Μας επιτρέπει να κοιτούμε ταυτόχρονα το τοπικό και το διεθνές, την παράδοση και την οικουμενικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε να κινηθούμε μέσα από μια σειρά πρωτοβουλειών, ενισχύοντας παλαιότερους και παγιωμένους θεσμούς και βοηθώντας νεότερες πρωτοβουλίες. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας συνεχίζει απρόσκοπτα την παραγωγή και διάδοση της τέχνης του κινηματογράφου και ειδικότερα τις ταινίες μικρού μήκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα, το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ολυμπίας και η 17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, το Κάμερα Ζιζάνιο, το γνωστό και αγαπημένο, που επιχορηγήθηκε με 100.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα η υπογραφή τριετούς προγραμματικής σύμβασης στις 11/1/18 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΚΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, με τρόπο ώστε να αποτελεί άρρηκτη συνέχεια του καταξιωμένου και διεθνούς αναγνωρισμένου υπάρχοντος θεσμού που ιδρύθηκε το 1997. Επίσης, είναι πολύ σημαντική και γενναιόδορη η προσφορά του Υπουργείου Οικονομίας για την δημιουργία υποδομής για αυτό το πολύ σημαντικό φεστιβάλ στον Πύργο. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει σταθερά μη κερδοσκοπικούς κινηματογραφικούς φορείς για την υλοποίηση των δράσεών τους και τα πιο σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου της χώρας μας, όπως το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ιεράπετρας, το Φεστιβάλ Αιγαίου, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Πέρα από τα Σύνορα, το Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου Λάρισας, αλλά και το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρες και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε κινηματογραφικά σωματεία όπως την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας κλπ. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Πολιτισμού ενισχύει σταθερά θεσμούς όπως την Ταινιοθήκη, εδώ που φιλόξενα σήμερα μας έχει προσφέρει το χώρο για την σημερινή μερίδα. Τα αφιερώματα και τις ειδικές θεματικές, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για την ελληνική κινηματογραφοφιλία, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του κινηματογράφου.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ σε μια δράση που ακόμα και αν φαίνεται περιορισμένη λόγω της κλίμακάς της, έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, καθώς ανάμεσα στα άλλα πιστεύουμε πως αναδεικνύει την επίγουσα ανάγκη της δημιουργίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την κοινωνική σημασία του κινηματογράφου. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλού και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προγραμμάτισε και υλοποίησε σειρά θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων στο ανδρικό και γυναικείο τμήμα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλού. Στόχος της δράσης υπήρξε, πέρα από την ψυχαγωγία και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κρατουμένων, η δημιουργική απασχόλησή τους, ώστε κάποιοι εξ αυτών να αναδείξουν τις ικανότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και στο στάδιο της κοινωνικής τους επανένταξης να έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν επαγγελματική ενασχόληση στην αγορά της εικόνας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 3 Ιουλίου του 2017 και ολοκληρώνεται με την παραγωγή 2 ταινιών μικρού μήκους από κρατούμενους μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Απριλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, την ταινιοθήκη για την φιλοξενία και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της σημερινής πρωτοβουλίας, με την ευχή η ημερίδα να αποτελέσει μια βάση για ενός γόνιμου διαλόγου, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ.